Λοιπόν, κύριε Ιβάν, μένατε στην περιοχή με τη σύζυγό σας, στην περιοχή αυτή όπου έγινε το περιστατικό? Ναι. Εκεί στην Κάτω Πάφο, στην περιοχή της Γεροσκήπου? Ναι, εκεί στην περιοχή της Γεροσκήπου, σε ένα χωράφι εκεί, χωράφι. Σε μια μπαράκα μένατε? Ναι, ναι. Μάλιστα. Τα σκυλιά, είχατε ξαναδεί σκυλιά στη γύρω περιοχή? Ναι, έχω ξαναδεί το σκυλί. Από την πρώτη φορά που ήρθα, εμείς ήρθαμε στο 15 Φεβρουάριο με τη γυναίκα μου από τη Βουλγαρία. Και στην 16 βγήκαμε να ψάχνουμε δουλειά με τα πόδια που περπατούσαμε και έβλεπαμε αυτό το σκυλί όταν περνούσε εκεί από τον δρόμο. Και ήταν άγριο? Ναι, είναι Ροτβάιλερ. Και ήταν μια αλυσίδα μακρύ, διμένο εκεί σε ένα τρέλιο. Αυτό είναι πριν μπει στην πόρτα, φαίνεται το σκυλί εκεί. Το είδατε και καμιά φορά να μην είναι δεμένο? Ή εσείς το είδατε δεμένο? Εγώ το είδα δεμένο και τελευταία μέρα, δηλαδή η τρίτη μέρα που έχω συνεχίσει εγώ να δουλέψω, ναι, το πρωί, το είδα αυτό το σκυλί, ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Ναι. Εκεί που κατώταν. Αλλά δεμένο. Είδα εκεί δεμένο, με ένα λυσίδα μακρύ, όμως η λυσίδα είναι πολύ μακρύ. Καταλάβατε όμως ότι ήταν επικίνδυνο σκυλί. Ναι, το είδα γιατί αυτό το σκυλί μια φορά είπα στη γυναίκα μου, πριν τα αρχίζω να δουλέψω, είπα αυτό το σκυλί λέω άμα λήξει πριν να μας φάει, λέω. Πρόσεξε λέω αυτή το σκυλί. Μάλιστα. Και εσείς εκείνο το πρωί είχατε φύγει να πάτε δουλειά, βρήκατε δουλειά εσείς, έτσι? Ναι, ναι. Ναι, σε φυτόριο? Δεν δούλευα στο φυτόριο. Ναι. Δηλαδή αυτή η μέρα ήταν η τελευταία μέρα που όταν σκοτώσαν τη γυναίκα μου, η τρίτη μέρα ήταν. Ο κύριος, πώς το λέει, Αθανάσης. Μάλιστα, ο εργοδότης σας. Ναι, και η γυναίκα σας εκείνο το πρωί σας είπε ότι θα πάει να βρει δουλειά. Πού ήταν να βρει δουλειά, στους αγρούς, στα ξενοδοχεία, πού? Μου είπε ότι θα πάει στα ξενοδοχεία να ψάξει για δουλειά. Ναι, αλλά η μπαράκα που μένατε είναι, ναι, κοντά στα ξενοδοχεία, έτσι? Εκεί έχει μαύρους δρόμους. Ναι. Δεν είπε για να πάει και μέχρι τσάτα ξενοδοχεία, σε λίγο τέλει 20 λεπτά πόσο τέλει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, και μετά από εκείνο το πρωινό συνέβη όλο αυτό το περιστατικό, έτσι? Ναι. Τώρα τι θα κάνετε, θα μεταφέρετε τη σώρο της γυναίκας σας, υπάρχουν λεφτά, τι γίνεται? Η γυναίκα μου θέλω να στη Βουλγαρία να τη θάψουμε, επειδή εκεί έχει τα παιδιά της και έχει κοντάλα είναι σημάτη, αλλά δεν μου φτάνει το λεφτά και παρακαλώ. Ποιος θα βοηθήσει τώρα? Παρακαλώ όλο τον κόσμο, όποιος μπορεί να βοηθάει να στείλουμε εκεί στη Βουλγαρία. Γιατί είναι κρίμα, τώρα είναι μεγάλο τάλατος. Εντάξει. Σκοτώσανε εδώ και... Σας αποδεσμεύσω. Τι είναι το να τη θάψουμε.